Ναι. Έλα. Καλά, εσύ είναι σπινάκι. Θα αρχίσω με μια απέκτηση στο Μανιάνι. Έκανε ένα βρόχο που μια συντρόφισσα. Όλοι σύντροφε Μανιάνι. Και το σου πάει. Ενώ δεν είσαι πασό, το πράσινο σου πάει. Μόνο όλο ήχο. Ο Μάρκης, ξέρουμε αυτή την κοινοτυπία, είπε ότι δεν αρκεί να ερμηνεύουμε τον κόσμο, πρέπει και να τον αλλάζουμε. Λοιπόν, είδα εδώ τους συντρόφους να προσπαθούν με μεγάλο άγχος να προστατεύσουν τη διαφορετικότητα. Ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι το σεβαστό. Σεβαστή αυτή η άποψη. Αλλά εγώ νομίζω ότι σήμερα, αν είναι να βάζουμε μπροστά τη διαφορετικότητα, χαθήκαμε. Θα ερμηνεύουμε τον κόσμο, όπως ερμηνεύουν χιλιάδες οικονομολόγοι το τι θα γίνει με την Ελλάδα, αν θα στοχεύσει, αν πρέπει να κάνει αυτό, αν πρέπει να κάνει εκείνο. Και έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, ή θα δούμε τι μας ενώνει για να πάμε μπροστά, ή χαιρέταμε τον πλάτανο. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, εγώ θα το πω, το ξαναείπα και είναι βλάσφημο, αλλά κάποια στιγμή και με τυραννάει σκέψη, σκέφτηκα, ρε μήπως είχε δίκιο ο Στάλιν. Δηλαδή δεν ήταν δυνατόν, ο ένας πήγαινε από εκεί, ο άλλος πήγαινε από εδώ. Δεν λέω οι μέθοδοι, όχι καθόλου, ούτε σε πουλάκι να στείλουμε, ούτε να φορτωθούμε, ούτε πράκτορες να τους πούμε, αλλά βρε αδελφέ, έχουμε ένα κοινό στόχο, ή δεν έχουμε. Εμένα με τυρά να έχετε σκέψη. Ρε πάστε είχε δίκιο ο Στάλιν. Γιατί τι βλέπουμε σύντροφοι. Απ' τη μια μεριά είναι το κουκουέ από το οποίο και προέρχομαι. Εντάξει, το κουκουέ έχει καταφέρει μέσα στα ποσοστά που έχει να φτιάξει ένα συλλογικό υποκείμενο. Εμείς σε ποιον απευθυνόμαστε. Ποιο είναι το συλλογικό υποκείμενο που έχουμε. Εντάξει, με όλες αυτές τις διαφορετικότητες μπορούμε να τον καλέσουμε, να απευθυνθούμε οποιαδήποτε στιγμή και αυτό το υποκείμενο να δράσει. Όχι, δεν μπορούμε. Λοιπόν, αυτό είναι τραγικό. Ή θα φτιάξουμε ένα συλλογικό υποκείμενο, να λύσουμε και να κάνουμε αυτή την πρόταση για το πώς θα βγει η χώρα από το αδιέξοδο, να τα δούμε του και όλα αυτά. Και ποιος θα μας ακούσει. Ποιο είναι το ακροατήριό μας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε εμείς. Και αν λίγοι άνθρωποι έξω κάτω απογοητευμένοι. Γιατί τώρα έρχομαι στο δεύτερο πράγμα που θέλω να πω. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα ενωτικό εγχείρημα που έδωσε μια όθηση. Συσπήρωσε κόσμο, είπαν επιτέλους έχουμε μια αριστερή ταυτότητα και δεν είμαστε ανανεωτές της ανανέωσης. Και συσπηρώθηκε. Κάθε φορά που πήγαινε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλυόταν όλη αυτή η ενωτική προσπάθεια. Και τώρα είμαστε στο ίδιο σημείο. Γιατί. Γιατί ενώ ας πούμε το σχήμα αυτό έξω στην κοινωνία είχε ένα σεβασμό, συσπήρωνε κόσμο, ερχόντουσαν και εγώ και συντρόφοι και συντρόφισσες κοντά μας και όλα αυτά. Τι γίνεται τώρα, μετά τις ευρωεκλογές άρχισε όλη αυτή η αποδόμηση και από τον τύπο και από την ανανεωτική αριστερά και το κρουπούσκουλα, αριστεριστές, το ένα το άλλο, όλο αυτό το λεξιλόγιο θα βρούμε έναν τρόπο να το καθαρίσουμε από τη μέση και να ξανααποκτήσουμε την εικόνα που δίναμε προς τα έξω. Γιατί αλλιώς δεν θα πάμε πουθενά. Εμένα αυτή είναι η αγωνία μου. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κρουπούσκουλα, δεν είναι αριστεριστές, είναι άνθρωποι που έχουν τα πιστεύω τους και μπορούμε όλοι μαζί να βρούμε μια κοινή βάση, γιατί αλλιώς ούτε τον τόπο μπορούμε να σώσουμε, ούτε στην εργατική τάξη να βοηθήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά ήταν. Thank you.